Γεια σας λοιπόν. Είμαστε ξανά στο Winners Quarters, του Digital Glitch. Είμαι ο Έλκος εναντίον του Κόκμαν. Είμαι ο Σίτρακ και εδώ έχω τον φίλο μου. Τον Ντόπερμαν. Δεν το κάναμε πριν, το κάνουμε τώρα. Έλκος λοιπόν versus Κόκμαν. Bowser versus Lucas. Ξέρω ότι ο Κόκμαν με τον S τον έχει κάνει πολύ, τον έχει δυσκολέψει αρκετά καμιά φορά τον Bowser του Έλκου. Ναι, ναι. Αλλά τώρα παίζει μόνο ο Λούκας, άρα δεν ξέρω. Τώρα παίζει Λούκας, θα δούμε τι νέα κόλπα έχει. Και αν έχει. Είναι πάντα δύσκολο. Πέταξε ένα πήγε fire, ένα ακόμα. Πιστεύω, φαντάζομαι... Του κάνει ZR. Ναι, και τώρα ξεκινάνε τα grab, τα δυνατά του Bowser. Ακριβώς στο frame που τελειώνει το νέαρ του Λούκας. Ακριβώς. Είναι το πιο γρήγορη κίνηση του Bowser. Έχασε το... Ήθελε να του κάνει εκεί πέρα να τον διώξει ήδη με ένα gimp. Δεν το πέτυχε. Okay. Μόνο το ZR βλέπω έχει πετύχει μέχρι τώρα. Να ένα fair. Jump combo. Ωραία ανέβηκε, ωραία ανέβηκε. Κοντάει, κάνει το νέαρ. Fair. Οκ. Ναι, ως τώρα καλά πάει. Κατά την απόστασή του. Ναι, γίνεται ωραίο spacing και από τους δύο παίκτες. Grab. Grab, κάνει το νέαρ, πολύ δυνατό. Και πάει για το dash attack. Δεν έκανε grab εκεί, ναι, έκανε ο Λούκας. Θέλει να κάνει jump grab, αλλά τον πρόλαβε. Πήγε λοιπόν να το καρκαλίσει λίγο με τον Biggie Thunder. Το κάνει πολύ. Ένα κακό down B εκεί. Νέαρ. Δεν μπορεί να κάνει. Δεν πήγε για δεύτερο νέαρ. Τα πέφυγε, καλά έκανε. Fair λοιπόν. Και το πήγε το Biggie Fire. Πολύ μακριά, θα κάνει τώρα. Πολύ νωρί. Grab. Έκανε το stall με το jump, με το jump όπως είδαμε ο Bowser. Δεν ξέρω τι πάει να κάνει εκεί πέρα. Ποιο είναι ο σκοπός του. Χάνει τα bears. Διαβάσει το jump του. Να το ξανακράτησε το jump ώστε να... Να δούμε. Έκανε half an impress. Κράταγε το jump όλη την ώρα για να πέσει πιο αργά. Literally that. Είμαστε λοιπόν 120-101. Δεν τον αφήνει να κουρθεί καθόλου. Και το throw δεν σκοτώνει ακόμα. Το throw πολύ κοντά μου. Είναι πολύ σκοτώνει. Θα πάρει άλλο ένα, ίσως το κάνει. Τον έπιασε. Τον έπιασε τη φορά. Πάτησε... Δεν θα έπρεπε όμως να κάνει τόσο. Τον έπιασε ξανά. Wow. Θα έλεγα να μην κάνει rely πολύ σε αυτό, αλλά δούλεψε δύο φορές. Δεν δούλεψε όμως άλλες τρεις. Και η fire. Είναι πολύ δυνατή επιλογή και είναι ασφαλής από τον Λούκας. Δεν είναι, γιατί τον είδες την ώρα που τέλειωνε τα hitbox, έβγαινε έξω ο Bowser και τον χτύπαγε. Ναι, εντάξει. Αλλά δηλαδή, άμα το πετύχεις. Μαζεύει damage σιγά σιγά με το pick and fire. Ναι, ναι. Upsets everybody. Ναι, ναι, αλλά καλά. Ακούμε το audience εδώ πέρα να λένε πάλι pick and fire. Οπ, κάποιος έκανε pause, πρέπει να χάσει stock τώρα. Ποιος έκανε pause. Finally, η μάνα μου έκανε pause. Ας το αγνοήσουμε, δεν πειράζει. Αν δεν έχουν πρόβλημα οι παίκτες. Το γλίτωσε. Μετά ξανακατέβηκε, δεν ξέρω γιατί. Έπρεπε να έχει πάρει την ευκαιρία να ανέβει. 50% λοιπόν. Ναι. Jabs. Φυσικά ο Bowser με λίγες κινήσεις μπορεί να το φτάσει το ποσοστό. Πολύ εύκολα. Όπως είδαμε όμως, έχει κρατήσει ο Κόκμαν αρκετά μακριά τον Bowser. Έκανε down smash εκεί. Δεν το περίμενα. Περίμενα grab. Το πρόλαβε όμως. Το πρόλαβε, ναι, ναι. Άρχισε ο. Πήγε για το up smash. Άρχισε ο Έργος. Πάει πολύ καλά όμως τώρα. Πάει από πίσω του, χώνει ένα F. Ναι. Το πετυχαίνει με το down smash. Θα ετοιμάσει κι άλλο down smash τώρα. Το δεύτερο δεν έπρεπε να το κάνει. Το δεύτερο ήταν λίγο unsafe. Πέτυχε το grab. Περίμενε να είναι πίσω, να είναι μπροστά του. Εγώ περίμενα να κάνει κάποιο smash attack. Γιατί είναι σε μεγάλο ποσοστό πάλι. Οπ. Grab λοιπόν, throw. Ναι, περίμενα να διαβάσει το κάνει, αλλά δεν το πιάνει. Fair κάνει κλάνγκ με το. Κάνει trade με το. Και το γύρισε λοιπόν τώρα, είναι ίσα σχεδόν πάλι. Κάνει cover όλα τα gear taps, πρέπει να περιμένει γι' αυτό. Έχασε το ένα tilt εκεί και λέω θα μπαίνει ένα grab τώρα. Δεν πήγε. Πάντω παίζει προσεκτικά ο Kaufman. Όχι αρκετά. Ναι, εντάξει, αυτά είναι λίγο δύσκολα τα προφίλια. Τότε αυτό έφυγε το pivot grab. Κάνει το pivot grab. Throw. Κάνει forward throw. Και κερδίζει λοιπόν τώρα, το γυρίζει τελείω. Ναι, το γυρίζει, αλλά και οι δύο είναι σε μεγάλα ποσοστά. Fair, έφαγε λίγο damage. Ναι, έγινε trade. Και το πέθανε, το πέθανε. Και τον το πήρε. Παίρνει λοιπόν το πόντο ο Έλκος. Ήταν όμως πολύ, πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά. Και για ένα μεγάλο μέρος κέρδιζε ο Κόκμαν.
αν διαλέξεις μια καλύτερη πίστα, γιατί ξέρω ο Bowser δεν τον βολεύει τόσο η Battlefield. Δεν ξέρω τι ξέρει. Δεν έχω ιδέα. Αν έχει ψάξει πίστες ή ασχολείται μόνο με το χαρακτήρα. Γενικά μπανάρει πάντα Battlefield ο Έλκος. Άρα μάλλον δεν θα μπορέσει. Ο Έλκος σίγουρα ξέρει. Νομίζω ότι ο Κόκμαν έλεγε. Ο Κόκμαν νιώθει τόσο άνετα στις μάσκες που δεν νομίζω να τον πειράζει καν. Και είμαστε κιόλας στο δεύτερο παιχνίδι. Έπρεπε να κάνει pivot grab εκεί. Ναι, έχει ξεκινήσει ήδη δυνατά. Νέαρ, νέαρ, σε νέαρ. Σε νέαρ, σε νφέαρ. Έλα. Τι ζους. Εκαθόντουσα με την ασπίδες εκεί. Έφεγε ένα grab. Τώρα θέλει να το προσπαθήσει να το γυρίσει ο Bowser. Κανονικά τα νέαρ σε νέαρ δεν θα είναι τίποτα, αλλά το κάνει αντί του έλκου και εκεί είναι που κολλάμε. Και λέμε, wow, έκανε DI τέτοιο. Είναι και μεγάλο στόχο από αυτό το Bowser. Μπορείς να τον πιάσεις από πολύ μακριά και ακόμα είναι μέσα του. Είναι πάντα ενθουσιαστικό να βλέπεις μεγάλα κόμπο. Είναι μπλουπ. Κάνει το side beat, δεν το έχει κάνει. Ίσα πάλι λοιπόν. Οπ, τζαμπ τζαμπ. Ναι, ναι, δεν αφήνει καθόλου να επιστρέψει στο στάδιο. Fortress, αυτό είναι αμπί, έτσι. Όταν μπαίνει στο στάδιο, πάντα τον του ρίχνει μια κίνηση και τον βγάζει έξω. Οπ, εκεί ήταν λίγο δύσκολο γιατί η πλατφόρμα τον τραβούσε πίσω. Ω, τον πέτυχε, ναι, τον πέτυχε με το φέρα όταν πίσω του. Το πέτυχε στο καβούκι, κάτι τέτοιο. Δηλαδή άμα του παράγει την πίστα. Το πιάνει και πάνω στην πίστα. Α, πάνω στην πλατφόρμα. Αυτό ήθελα. Πλατφόρμα ήθελα. Κάνει το early kill. Νιάρ. Grab throw, near. Near, ξέρει πολύ ποσοστό. Κάνει near πάλι εκεί μόλις ανεβαίνει ο Κόκμαν. Πρέπει να κάνει λίγο mix up τα get up που κάνει ο Κόκμαν. Δεν έχει την ίδια φορά που είχε πριν. Ναι, ναι, φαίνεται λίγο grab, δεν έκανε grab, έκανε grab εκεί, έκανε tilt και grab, οκ, γιατί όχι, περισσότερο damage είναι. Ναι, ναι, πολύ καλό. Πολύ νωρίς σε κίνηση, α, τον έπιασε. Μια χαρά. Και είναι ακριβώς reverse όπως ήταν πριν. Ναι, reverse, ναι, ναι, 50 ο ένας και πέθανε ο άλλος. Ναι, είχε 50 πάλι, για να δούμε. Grab, δεν έκανε grab, έκανε near, σε near, σε near, σε fair, δεν πέτυχε το fair. Ναι, δεν πειράζει. Near πάλι, τον έπιασε στον αέρα, νόταν στο fair, near, μιαχ, λέξεις. Γρήγορο grab λοιπόν με pivot ξανά. Upper. Δεν το σκοτώνει ακόμα. Σχεδόν. Πολύ κοντά. Τώρα είναι σε πολύ δύσκολη θέση ο Λούκας. Ο pivot grab. Μια διαβάση το έλεγχο πήγε από την άλλη μεριά όμως. Α, τα μάτια μου. Φοβάται να ανέβει. Ναι, φοβάται να ανέβει. Έκανε πήγε φάει στο πουθενά. Σάστησε τελείως, το χάσε τώρα. Αυτό το reverse πήγε φάει στο πουθενά, δεν ήταν καλό. Fortress. Ναι, Fortress όπως λες. Grab him or do something, okay. Don't get fucked. Get fired, no! Side B θα το τελειώσει. Σηκώθηκε το παιδί. Σηκώθηκε ο άτιμος. Έχουμε και μικρό πόπο. Oh. Oh. Πολύ ωραία αγώνες πάντως, απόλαυσα εγώ. Και αυτό ήταν για το Winners Quarters. Έχουμε ακόμα δύο Winners Quarters ζωικά θα παίξουμε εδώ. Δεν νομίζω ότι παίχτηκαν έξω. Και θα τα πούμε στο επόμενο.